Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα, καλημέρα. Ανάλογα ποτέ σας γουστάρετε να βλέπετε τα βίντεο μου. Βρισκόμαστε εδώ σε ένα ακόμα επεισόδιο του Planet Zoo. Είμαι στην ευχάριστη θέση να σας ανακοινώσω ότι πλέον φτάσαμε τα 100 επεισόδια και γι' αυτό σας έχω ένα μικρό δωράκι σήμερα. Ας τα αφήσουμε όμως όλα αυτά και θα τα δούμε στη συνέχεια. Πάμε να συνεχίσουμε από εκεί που είχαμε μείνει. Και τι έχουμε να κάνουμε πλέον? Έχουμε να φτιάξουμε μια καινούργια στάση εδώ. Γιατί όχι, ενδιαφέρον θα έχει. Ωραία. Να βάλουμε και τις πόρτες, είσοδο-έξοδο. Τώρα δεν ξέρω αν συμφωνείτε, την είσοδο και την έξοδο την κάνω από την άλλη μεριά. Την κάνω έτσι πρόχειρα από εδώ και βλέπουμε. Και τώρα ας επικεντρωθούμε από την άλλη μεριά. Πάμε να βάλουμε άλλο ένα ακόμα. Στην ουσία έχω βάλει μέχρι τώρα 3 τετράδες. Έχουμε για την ώρα μέχρι 12 ζώα. Νομίζω ok θα είναι, για αρχή τουλάχιστον. Και τα υπόλοιπα θα τα κάνουμε από απέναντι. Είπαμε, θα συνεχίζεται αυτό καθ' όλη τη διάρκεια και θα δούμε τώρα που θα πάει και πόσο πολύ θα φτάσει πέρα. Και οι ταμπέλες το ίδιο. Θα βάλω αρκετές εδώ που τα βλέπουμε. Και όσα δεν, θα τα βάλουμε απέναντι. Αν φτάσουμε σε σημείο να μην έχουμε άλλα, θα κάνουμε καινούργια εγκατάσταση απέναντι. Να βάλουμε άλλες δύο εκεί μπροστά, αφού τραβήξουμε πρώτα το δρόμο. Τώρα εδώ με τους δρόμους είναι λίγο περίεργα, δεν είναι ακριβώς ίσια όπως θα θέλω. Αλλά λογικά όσο προχωράει το παιχνίδι και όσο σβήνω και το κόκκινο, την κόκκινη γραμμή δηλαδή, που είναι για το προσωπικό, δεν μπορεί να πάει εκεί κόσμος, θα γίνεται και καλύτερα. Πριν από αυτό όμως, πάμε να φτιάξουμε λίγο ακόμα ένα καινούριο πράγμα. Έρχομαι εδώ και φτιάχνω 5 τηλεοράσεις. Σβήνω τα παραπανίσια που θέλω. Και ώρα να διορθώσω λίγο και τα γράμματα. Τώρα να σας δώσω και ένα tips. Όταν θέλετε να αλλάξετε μια ταμπέλα, απλά σβήνετε τα παραπανίσια και διαμορφώνετε όπως είναι. Γιατί να πάρω μια καινούρια ταμπέλα και να τα βάζω ξανά και ξανά και να πρέπει να βρίσκω το κέντρο στην ουσία. Απλά σβήνω τα παραπανίσια, αλλάζω γράμματα και τελείωσε. Τώρα, τι έχω γράψει εδώ? Έχω γράψει τα δημοφιλέστερα ζώα. Το βλέπετε πάνω-πάνω, το έχουμε φτιάξει κιόλας. Τα 5 δημοφιλέστερα ζώα. Θα φτιάξω κάτι σαν εξέδρα. Που θα πηγαίνει ο κόσμος, θα ψηφίζει και θα διαμορφώνεται η λίστα. Βέβαια, οι πόντοι που βλέπετε δίπλα είναι πραγματικοί. Έχω μπει μέσα στο παιχνίδι και έχω δει πόσους πόντους έχει το κάθε ζώο που έχω φέρει και έτσι έβγαλε την κατάταξη. Βλέπετε, έχω διαλέξει ένα από κάθε ζώο και αυτό γιατί θα μπορούσα, ας πούμε, να είναι και τα 5 το ίδιο ζώο και να είναι διαφορετικά τα ονόματα. Δεν ήθελα να κάνω κάτι τέτοιο. Οπότε διάλεξα το πρώτο από κάθε ζώο, είδα πόσους πόντους μου έχει φέρει στο πάρκο και έτσι το έβαλα. Βλέπουμε το πρώτο ζώο, είναι 0,01, είναι το λιοντάρι, είναι το νεογέννητο δηλαδή, 0,01 ηλικία. Μόλις έχει γεννηθεί και είναι το δημοφιλέστερο. Ωραία, το αφήσαμε αυτό εκεί όπως είναι, θα το δούμε κάποια άλλη στιγμή όταν θα το βάλω στη θέση του. Απλά ήθελα να το φτιάξω έτσι για την ώρα. Και τώρα έρχομαι εδώ. Βλέπετε. Έχει αλλάξει αρκετά το κλουβί. Βγάλαμε την πολύ πρασινάδα γιατί δεν την ήθελε. Βάλαμε λίγο βράχο. Και τώρα είναι κομπλέ. Και ό,τι έχουμε εδώ. Αυτό νομίζω το είχαμε αφήσει από την προηγούμενη φορά. Μπορεί το πάντα να έρθει εδώ πίσω. Οπότε τι έρχομαι να κάνω εδώ. Έρχομαι να το φτιάξω λίγο. Ανακάλυψε ότι ανάμεσα από εκεί μπορεί να περάσει. Οπότε το μόνο που μένει είναι να το φτιάξουμε. Έρχομαι εδώ να βάλω μερικούς φράχτες. Τώρα δεν ξέρω αν μπορεί να τα περάσει από πάνω. Θα δούμε. Εγώ έβαλα τους φράχτες και βλέπουμε. Και τώρα ήρθε η ώρα να δούμε και από τις κάμερες πώς φαίνεται το κλουβί από το πάντα.
Εντάξει, δεν είναι τελείως τελειωμένο. Θέλει μερικά πραγματάκια εκεί έξω. Αλλά οκ, το βλέπουμε για αρχή. Να δούμε καταρχήν άμα έχουμε καλύψει όλο το μέρος. Ωραία, είμαι ενθουσιασμένος καθώς οι κάμερες δείχνουν σε όλα τα σημεία. Τώρα αν κάποια γωνίτσα δεν την έχω βγάλει, εντάξει, και η παιχνίδι είναι. Αλλά θεωρώ το 95-96% ότι καλύπτεται. Τώρα θα μου πείτε γιατί βάζω τόσες κάμερες και σε όλα τα κλουβιά τόσες κάμερες. Ίσως χρειαστεί αργότερα να κάνω ένα tour, ας πούμε, και να δείχνω από τις κάμερες. Ας τις βάλουμε, γιατί όχι. Ωραία. Νομίζω ότι έχουμε καλύψει τα πάντα. Εδώ δείχνουμε και την έξοδο. Κομπλέ είναι. Εν τω μεταξύ δείχνω τις κάμερες, αλλά πουθενά δεν έχω δει το πάντα, έτσι. Τώρα θα είναι σε κάποια γωνία, ενδεχομένως. Τέλος πάντων, υπάρχουν διάφοροι τρόποι που μπορώ να βρω το πάντα. Να τα βλέπουμε εδώ. Μόλις έρχονται, γι' αυτό δεν τα είχαμε δει. Και τώρα, περνάμε σε κάτι άλλο. Πάμε να φτιάξουμε μια ταμπέλα. Από τα τρένα τι έλειπε. Για να μην σας κουράζω, έλειπε σίγουρα μια ταμπέλα με τις τάσεις. Όπως είναι στο μετρό παράδειγμα. Οπότε έρχομαι εδώ να τις φτιάξω. Θα την κάνω έτσι λίγο όσο μπορώ πιο μικρή. Καθώς αυτό δεν είναι και εύκολο, το ξέρετε. Βρήκα αυτόν τον τρόπο να κάνω μία το ένα πάνω, μία το άλλο κάτω, για να κερδίσω λίγο χώρο. Και από τη στιγμή ειδικά τη μία γραμμή που ξέρω τις τάσεις, είναι συγκεκριμένα 5, δεν είναι άλλες, μπορώ πλέον να κάνω αυτή την ταμπέλα. Τώρα στη δεύτερη γραμμή που φτιάχνουμε, που είναι υποκατασκευή, δεν μπορούμε να το κάνουμε αυτό, εννοείται ακόμα. Αν δεν βγουν όλες οι στάσεις, δεν μπορείς να το κάνεις. Ωραία, το ονομάζουμε κιόλας, μιλάει για την πρώτη γραμμή. Και τώρα έρχομαι εδώ, βλέπετε πως το είχαμε αφήσει. Δεν το είχαμε φτιάξει καθόλου. Έρχομαι να κλείσω αυτή την πλευρά εδώ, καθώς από αυτή δεν αποβιβάζονται ούτε επιβιβάζονται άτομα. Να το κλείσω τελείως. Ωραία, όπως καταλάβατε έχουμε αρχίσει και φτιάχνουμε λίγα πράγματα που ήδη είχαμε φτιάξει. Τα κάνουμε λίγο καλύτερα. Και αυτό, ας πούμε, είναι ένας τρόπος ότι αρχίζει το πάρκο να παίρνει ένα update, ας πούμε, μια αναβάθμιση. Αρχίζουμε από τις στάσεις του τρένου. Βέβαια αργότερα θα το πάμε κομμάτι-κομμάτι, αρένα 1, αρένα 2, αρένα 3 και πάει λέγοντας. Αλλά για την ώρα ας αρχίσουμε από τις στάσεις. Ωραία, το είδαμε εκεί. Βάψαμε και τη στάση με πράσινο στη στάση που βρίσκεσαι. Εδώ επειδή δεν είχαμε χώρο να βάλουμε μια τέτοια μεγάλη ταμπέλα, τη βάλαμε κάτω. Εντάξει, ενδιαφέρον έχει, δεν έχει ιδιαίτερο πρόβλημα. Το ίδιο να κάνω και σε αυτή εδώ τη στάση. Να κλείσω και από εδώ, από αυτή τη μεριά, καθώς οι περισσότερες στάσεις, αν όχι όλες, γίνεται επιβίβαση και αποβίβαση από τη μία μεριά μόνο. Νομίζω δεν θυμάμαι σε κάποια στάση να χρησιμοποιώ και τις δύο μεριές. Έτσι με βόλεψε όταν το φτιάξα, έτσι θα συνεχίσω να το κάνω. Εδώ να βάλουμε ένα ακόμα κάγκελο. Να κλείσουμε από πάνω και με μια επένδυση. Στην αρχή τα είχα αφήσει αυτά χωρίς επένδυση, γιατί ok λέω, να μην το παρακάνω. Τελικά όμως αφού έφτιαξα όλο το πάρκο με επένδυση και φαινόταν έτσι πιο ωραίο, αποφάσισα να κάνω και εγώ εδώ το ίδιο. Εδώ να φτιάξουμε και το δάπεδο. Εδώ σβήσαμε τελείως το τζάμι. Από την κάτω μεριά το κλείσαμε να μην φαίνεται. Και θα βάλουμε από πάνω τζάμι. Έτσι νομίζω είναι πιο ωραίο. Και πιο ρεαλιστικό στην ουσία. Φτιάχνουμε και εδώ αυτό το πάτωμα. Ωραία. Θα χρειαστεί και αυτό το κομματάκι φτιάξιμο. Έτσι. Νομίζω είναι πολύ πιο ωραίο. Δεν συμφωνείτε? Ωραία.
Εδώ να το κλείσω. Από το κάτω μέρος να μην φαίνεται. Ξαναβάλαμε το τζάμι. Οκ. Ωραία. Βάλαμε και την ταμπέλα εδώ. Αλλάζουμε στο ποια στάση είμαστε. Και κάπου εδώ θέλω να πω για το μεγάλο δώρο που σας κάνω. Όπως καταλαβαίνετε, το μεγάλο δώρο είναι ένα ακόμα επεισόδιο. Σκέφτηκα τι δώρο θα μπορούσα να κάνω αφού φτάσανε τα 100 επεισόδια. Οπότε το δώρο μου είναι απλά ένα ακόμα επεισόδιο. Οπότε στην ουσία σήμερα βλέπετε το 100ο επεισόδιο και το 101ο επεισόδιο μαζί. Ελπίζω να σας αρέσει το δώρο. Δεν είχα κάτι άλλο να δώσω. Οπότε πάμε να συνεχίσουμε. Έχουμε περάσει την επόμενη στάση. Προσπαθούμε να φτιάξουμε τη στάση όπως ακριβώς ήταν και το υπόλοιπο. Με πέτρα δηλαδή. Το ίδιο να κάνουμε και από την άλλη μεριά. Βέβαια, από την άλλη μεριά δεν χωράει πέτρα. Και όχι δεν χωράει πέτρα. Απλά είναι πιο μεγάλα τα κομμάτια της πέτρας και θα βγαίνει παρά έξω από την άλλη μεριά, από δεξιά όπως βλέπουμε, και δεν θα φαινόταν ωραίο. Οπότε τι ήρθαμε να κάνουμε εκεί. Ήρθαμε να το φτιάξουμε λίγο. Εδώ περνάμε στο ξενοδοχείο. Βλέπετε, ήδη είχαμε φτιάξει τον τοίχο εδώ. Οπότε κομπλέ. Δεν καθίσαμε εκεί πάρα πολύ, απλά βάλαμε μόνο την ταμπέλα. Και ερχόμαστε εδώ στη βιόσφαιρα να φτιάξουμε την τελευταία στάση, που και εδώ είναι έτοιμη. Θυμάστε, έχουμε βάλει τζάμι από την άλλη μεριά. Οπότε χρειαζόταν εδώ μόνο την ταμπέλα. Νομίζω ότι είμαστε κομπλέ πλέον. Σίγουρα θα χρειαστούν αναβαθμίσεις. Έχω σκεφτεί κάποια πράγματα ακόμα και στη βιόσφαιρα που την έχω φτιάξει τελευταία. Παρ' όλα αυτά, οκ, ας φτιάξουμε πρώτα τις στάσεις και θα το πάμε μετά βήμα-βήμα, κομμάτι-κομμάτι. Έχω σκεφτεί και ολόκληρες περιοχές να τις γκρεμίσω και να τις ξαναφτιάξω. Αυτό δεν ξέρω αν ακούγεται ωραίο. Παρ' όλα αυτά, εγώ πιστεύω θα το κάνω, ότι θα μπορέσω να το κάνω. Εδώ νομίζω ότι βάζαμε και τις τελευταίες πινελιές στη βιόσφαιρα που είχαμε ξεχάσει, δεν είχαμε βάλει μερικές ταμπέλες. Ενώ στις άλλες είχαμε βάλει είσοδο, έξοδο κτλ. Και τώρα περνάμε σε κάτι άλλο. Βλέπετε εδώ αυτό το κομμάτι. Εδώ είναι η λύκη, αν θυμάστε καλά. Οι εργαζόμενοι που περνάγαν από μέσα δεν τους άρεσε καθόλου μα καθόλου, καθώς ήταν ένας διάδρομος έτσι ανοιχτός προς τους λύκους. Οπότε τι μου ζητήσανε, να κλείσουμε αυτό το διάδρομο με τζάμι. Να είναι πιο ελεύθεροι, να μπορούν να περνάνε και να πηγαίνουν στο πάντα χωρίς να ενδεχομένως να τους φάνει λύκη. Οπότε τι ήρθα και έκανα εγώ. Έκανα το αίτημά τους πράξη. Τους έκλεισα όλο αυτό εδώ το χώρο. Και τώρα, τι έρχομαι να κάνω εγώ. Πρέπει να πάρω αυτήν την γεννήτρια από εκεί που τη βλέπετε. Πρέπει να τη μετακινήσω λίγο. Το πρόβλημα είναι να τη βάλω πού. Καθώς η γεννήτρια δεν είναι και καλός φίλος των επισκεπτών. Βγάζει αυτή την αρνητική ενέργεια που έχουμε πει. Οπότε πρέπει με κάποιο τρόπο να τη βάλουμε κάπου αλλού. Και βλέπουμε εδώ. Αυτό εδώ. Το βλέπετε για πόσο λίγο έχει πιάσει το ρεύμα. Όπου δεν είναι μπλε δεν μπορεί να πάει το ρεύμα. Δεν φτάνει στην άκρη. Παρ' όλα αυτά όμως έφτασε στην τρίχα χωρίς να το είχα υπολογίσει. Και τώρα την πήρα τη γεννήτρια από εκεί έξω. Δηλαδή την πήρα όπως είναι αριστερά λίγο έξω από τον τοίχο και την έβαλα μέσα τον τοίχο, μέσα στο κλουβί στην ουσία. Έτσι για να μην υπάρχει αρνητική ενέργεια εκεί που θέλω να φτιάξω κάτι. Την κλείσαμε εδώ και σε ένα μικρό δωμάτιο, βλέπετε. Για πάρα πολύ λίγο πάνω στον τοίχο έχει αρνητική ενέργεια. Τώρα θα πάει κάποιος επισκέπτης και ακολλήσει ακριβώς πάνω στο τζάμι τη μούρη του. Δεν νομίζω. Και τώρα έρχομαι εδώ. Σβήνω όλους αυτούς τους δρόμους εδώ. Σε προηγούμενα επεισόδια, θυμάστε, είχαμε φτιάξει άκρη-άκρη το δρόμο. Οπότε σβήνω τον άλλον δρόμο που είχα φτιάξει. Και εννοείται βέβαια, νομίζω το έχω ξαναπεί, αλλά θα το ξαναπώ. Δεν χρειάζεται να σβήσετε δρόμους όταν φέρνετε ζώα. Αν φέρετε ζώα και σβήσετε το δρόμο και τον φτιάξετε πιο δίπλα, οι υπάλληλοι θα παρατήσουν το κυβότιο κάτω και θα φύγουν, θα πάνε σε άλλη δουλειά. Γιατί στην ουσία έχει περάσει μέσα το DNA τους το που θέλουν να πάνε, τους έχει κόψει εσύ το δρόμο, οπότε δεν έχουν πλέον που να πάνε και πάνε στον επόμενη δουλειά. Οπότε μεγάλη προσοχή, εγώ το ξέρω το κολπάκι,
Εκτός κάμερας έχω πάει και έχω ξαναπάρει τα κυβότια και έχω ξαναδώσει εντολή να πάνε λύκοι εκεί που πρέπει, από το καινούριο δρόμο αυτή τη φορά. Προσοχή, μην το κάνετε εσείς λάθος και ψάχνετε τα ζώα και λέτε πού είναι τα ζώα και πού είναι τα ζώα και δεν έρχονται και τα ζώα είναι παρατημένα κάπου. Όσο εγώ μιλάω, εγώ βάζω διάφορα πραγματάκια εδώ. Έχουμε βάλει δύο μαγαζιά από τη μία, άλλο ένα από την άλλη. Έχουμε βάλει τα εκδοτήρια για να πληρώνεις για να μπαίνεις μέσα στην περιοχή. Τώρα να φτιάξω και λίγο τους στίχους πιο καλά από ό,τι τους είχα στην αρχή. Τώρα να σβήσω και το πάνω μέρος εκεί που είχαμε τζάμι, να το κλείσω τελείως, να μην βάλω τζάμι. Υπάρχει λόγος που το κάνω αυτό. Και εδώ βλέπετε, επειδή είχα χώρο πάρα πολύ μέσα στους λύκους, όλα αυτά τα βάλα από τη μέσα μεριά. Το να χάσουν και 5-6 τετραγωνικά παραπάνω οι λύκοι δεν είναι πρόβλημα, καθώς το κλουβί ήταν αρκετά μεγαλύτερο. Βέβαια, αυτά που κάνω εγώ τώρα, προσοχή αν τα κάνετε κι εσείς. Να δείτε πρώτα αν έχετε χώρο και να μείνει ίσα ίσα το κλουβί και μετά να τα κάνετε. Γιατί θα είναι τσάμπα κόπος αν τα κάνετε. Και τώρα περνάμε σε κάτι άλλο. Έχουμε δει ότι όλα αυτά τα χρόνια το πάρκο μπαίνει μέσα. Άσχετα που δεν έχουμε χρήματα και δεν μας ενδιαφέρει καθόλου. Και επειδή θέλω να το κάνω λίγο ρεαλιστικό, σκέφτομαι να κοιτάξω λίγο τα στοιχεία. Βλέπουμε τα κόστη εδώ ανά χρόνο. Είναι ok, σίγουρα μεγαλώνουν τα κόστη. Δεν γίνεται να μην μεγαλώσουν. Βλέπουμε εδώ τα εισιτήρια. Έχουν αρχίσει και πέφτουν σε σχέση με τα άλλα χρόνια. Βλέπουμε και τους επισκέπτες έχουν πέσει όλα αυτά τα χρόνια. Το βλέπουμε κάθε φορά που φτιάχνουμε την ταμπέλα, ότι βάζουμε όλο και λιγότερους. Βλέπουμε και τα εμπορεύματα έχουν πέσει, σε σχέση τουλάχιστον με τον τελευταίο χρόνο. Επίσης και οι δωρεές έχουν πέσει τα τελευταία 2 χρόνια. Όλα πάνε καλά, θα έλεγα. Εδώ βλέπουμε όλα τα χρόνια είμαστε στο αρνητικό. Σε καμία χρονιά δεν έχουμε πάει. Μην βλέπετε τώρα την τελευταία χρονιά που είναι κοντά στο 0. Είναι επειδή μόλις άρχισε η χρονιά. Και γι' αυτό το κοιτάω τώρα, επειδή μόλις άρχισε η χρονιά. Εδώ περνάμε στην επόμενη καρτέλα. Βλέπουμε τις γυάλες. Μην σας κάνει εντύπωση τα θαυμαστικά που έχει. Είναι επειδή είναι κλειστά, δεν τα έχουμε ανοίξει ακόμα. Επειδή δεν τα έχουμε αναθέσει κάπου. Εδώ είμαστε κομπλέ. Εδώ βλέπουμε πόσοι έχουν έρθει όλα αυτά τα χρόνια και ότι περίπου 18 λεπτά κάθεται ο καθένας στο πάρκο μας. Εδώ βλέπουμε ότι δεν είναι και πάρα πολύ χαρούμενοι τώρα τελευταία. Ενώ τα ζώα παραμένουν σταθερά. Να ένα στοιχείο το γιατί θα μπορούσε να μειώνονται. Okay. Και εδώ βλέπουμε τα αστέρια που έχουμε. Δεν έχουμε καθόλου marketing. Το σκέφτομαι ιδιαίτερα να φωνάξω, να κάνω μια διαφήμιση marketing. Παρ' όλα αυτά δεν ξέρω αν θα το κάνω. Επίσης σκέφτομαι να ανεβάσω και το εισιτήριο. Ούτε αυτό ξέρω αν θα το κάνω. Καθώς ίσως να μην μπαίνουν πλέον επισκέπτες άμα το ανεβάσω. Γι' αυτό και εδώ σκέφτηκα να κάνω κάτι άλλο. Σκέφτηκα να αυξήσω τις ώρες. Να το έκανα ήδη. Άξισα τις ώρες όταν έρχεσαι και όταν φεύγεις. Κατά μία ώρα, δηλαδή 2 ώρες παραπάνω τη μέρα θα δουλεύει το πάρκο πλέον. Ελπίζω να πάει καλά αυτό. Αλλάξαμε εδώ και τις ταμπέλες. Από τις 6 το κάναμε στις 5 το πρωί και από τις 8 το κάναμε στις 9 το βράδυ. Ελπίζω, όπως είπα, να πάει καλά αυτό. Δεν ξέρω, θα δείξει. Αποφάσισα να μην ανεβάσω το εισιτήριο και να αυξήσω απλά τις ώρες για να έχουμε έτσι περισσότερο κόσμο ουσιαστικά. Αυτές οι 2 ώρες κάθε μέρα επί 365 μέρες το χρόνο θα είναι κάποια χρήματα. Θα δούμε στο τέλος του χρόνου αν έχει πάει καλά. Και οπ, ένα ακόμα επεισόδιο φτάνει στο τέλος του. Ευχαριστώ πάρα πολύ που με παρακολουθήσατε. Πατήστε like άμα θέλετε. Γράφτε κάποιο σχόλιο από κάτω, οτιδήποτε θέλετε εσείς. Ελπίζω να σας άρεσε το δώρο, ένα συν ένα επεισόδιο δώρο για τα 100 επεισόδια που φτάσαμε επιτέλους. Το παιχνίδι σίγουρα θέλω να το συνεχίσω μέχρι να κρασάρει, να πάμε όσο το δυνατόν παραπάνω γίνεται. Ελπίζω πριν κρασάρει να έχω φτάσει σε ένα ικανοποιητικό επίπεδο για να κάνω ένα tour όπως είχαμε κάνει και στο City Skylines. Εν πάση περιπτώσει, θα τα πω πάρα πολύ γρήγορα γιατί δεν έχω χρόνο. Είπαμε, πατήστε like άμα θέλετε, γράφτε κάποιο σχόλιο από κάτω, γίνετε συνδρομητές στο κανάλι μου άμα το έχετε κάνει.
φωνάξτε και τους φίλους σας να κάνουν το ίδιο. Μοιράστε το βίντεο σε φίλους γνωστούς, ακόμα και σε σελίδες με παρόμοιο περιεχόμενο. Ελπίζω να σας αρέσουν όλα αυτά που φτιάχνω και να γίνουμε ακόμα περισσότεροι. Μην ξεχνάτε να πατάτε το καμπανάκι για να σας έρχονται πρώτοι ειδοποιήσεις και να μην χάνετε καμία πρεμιέρα. Και νομίζω δεν έχω ξεχάσει κάτι άλλο. Έως το επόμενο επεισόδιο, που σίγουρα εντάξει δεν θα είναι διπλό, μια φορά γίνονται αυτά. Έως τότε, καλά να περνάτε. Γεια χαρά. We'll be right back.